Με ευρύτατη πλειοψηφία και καταρρύπτοντας ρεκόρ ψήφων, ο Κώστας Στασούλας εξελέγει νέος πρόεδρος της Βουλής από την Ολομέλεια. Ο βουλευτής κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας έλαβε 283 ψήφους. Η ψηφοφορία ήταν ονομαστική και η διακομματική στήριξη της εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής οδήγησε στο αποτέλεσμα των 283 ψήφων. Ένα αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται ρεκόρ στα κοινοβουλευτικά χρονικά, δεδομένου ότι ξεπέρασε το αποτέλεσμα της εκλογής της Ζωής Κωνσταντοπούλου που είχε λάβει 235 ψήφους. Η μεγάλη εικόνα για μας είναι προφανώς διαφορετική. Εκτός ελπίζω από τη συνειδητοποίηση του καθήκοντος να στερεώσουμε με διάρκεια τη χώρα μας και τους θεσμούς μας. Είναι και αφάνταστα δυσκολότερη, αλλά και προκλητικά απλή. Τα χρόνια της κρίσης σε οικονομικούς όρους, η Ελλάδα πήγε 25% πίσω στο ΑΕΠ της, όταν η Ευρωζώνη πήγε 25% μπροστά. Γι' αυτό και το κοινό όραμα του λαού μας, του κουρασμένου και εύλογα δύσπιστου λαού μας, είναι η επίτευξη της προκοπής και μιας καλύτερης και ισχυρής Ελλάδος. Αυτή την Ελλάδα καλείται η τρισυπόστατη πολιτεία, όπως την προβλέπει το Σύνταγμα, να επιδιώξει. Αυτή την Ελλάδα οφείλουμε εμείς. Για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής προηγήθηκε φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον κανονισμό της Βουλής και όχι μυστική ψηφοφορία όπως έγινε στο παρελθόν. Αλλά και τους επέλεξαν.